γράφει και πρώτες εντυπώσεις από το Στρατέγκο 1821, η επαιτειακή συλλεκτική έκδοση από τη Ζήτω και την Ψυχογιός. Πρόκειται για μια επαιτειακή έκδοση, όπως λέει και ο τίτλος ο ίδιος, η οποία έρχεται με ειδική εικονογράφηση. Είναι παιχνίδι το οποίο προφανώς βασίζεται στο Στρατέγκο, ισχύουν οι κανονικοί κανόνες για το Στρατέγκο, το βασικό παιχνίδι, το οποίο έχουμε ήδη παρουσιάσει σε άλλο βίντεο. Ωστόσο, αυτή η επαιτειακή συλλεκτική έκδοση έχει ειδική εικονογράφηση, βασισμένη στην Ελληνική Επανάσταση, σαφέστατα βασισμένη στην επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, και έχει ένα διπλό ρόλο για να θέλει κάποιος να την αποκτήσει στη συλλογή του. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Δύο κουβέντες πρώτα για το Στρατέγκο. Το Στρατέγκο, για όσους δεν το γνωρίζουν, συνήθως οι περισσότεροι ξέρουμε το Στρατέγκο γιατί είναι ένα πολύ δημοφιλές παιχνίδι. Είναι παιχνίδι αποκλειστικά για δύο παίκτες, κρατάει περίπου 45 λεπτά. Η πολυπλοκότητά του είναι 1,9 στα 5, είναι σχετικά εύκολο σε κανόνες, ωστόσο έχει βάθος και χρειάζεται αρκετές παρτίδες για να το κάνει master κάποιος. Είναι παιχνίδι το οποίο έχει σχεδιαστεί το 1946, όμως αυτή η καινούρια επαιτειακή έκδοση έχει δικιά της πινελιά και έρχεται ολόφρεσκη από τη Ζήτω και την Ψυχογιός. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Ηλικίες 8 και πάνω, όπως λέει το κουτί. Λοιπόν, ο διαφημιστικός κατάλογος με κάποια προτινόμενα καινούρια παιχνίδια από την Ζήτω. Τα έχουμε παρουσιάσει στο κανάλι. Βλέπουμε το φυλάδι οδηγιών, το οποίο έρχεται σε αυτό το μικρό booklet, αυτό το μικρό βιβλιαράκι, το οποίο μοιάζει να είναι δερματόδετο, το έχουν κάνει πολύ ωραία την εικονογράφηση. Έχει έναν οδηγό γρήγορης εκκίνησης, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ειδική εικονογράφηση με διαφορετικές εικόνες να ταιριάζουν στο θέμα του παιχνιδιού, πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει εικονογράφηση μέσα και στο φυλάδι οδηγιών, υπάρχουν διαφορετικές πλέον μονάδες, ο στρατηγός, ο κυβερνήτης, η κληρική, η οπλαρχηγή, οι ιερολοχίτες, οι φιλικοί, οι σουλιώτισες, οι κλέφτες, οι αγωνιστές, ο κατάσκοπος, βαρέλια με μπαρούτι, αντί για βόμβα και σημαία. Φανταστική μετάφορα. Και αντίστοιχα υπάρχει ο Πασάς, ο Βεζίρης, οι Τσορμπατζίδες, οι Αγάδες, οι Γενίτσαροι, η σημαία πάλι και τα βαρέλια με μπαρούτι, οι τοξότες, οι σολάκοι, οι τουφεξίδες, οι μποσταντζίδες και ο κατάσκοπος. Οι κανόνες ισχύουν και θα τους εξηγήσουμε σε ένα χωριστό βίντεο. Είναι οι ίδιοι που έχουμε μάθει και έχουμε αγαπήσει από το Στρατέγκο. Δεν αλλάζει κάτι στους κανόνες. Αλλάζει όμως η εικονογράφηση σίγουρα των πιονιών, και επίσης υπάρχουν και οι διαταγές από τον κυβερνήτη που είναι κάποιες μυστικές αποστολές. Μία για τον κόκκινο παίχτη και μία για τον μπλε παίχτη που έρχονται σε έναν κρυφό φάκελο. Αυτό δεν υπάρχει στην κανονική έκδοση. Πάμε λοιπόν να δούμε το ταμπλό. Το ταμπλό έρχεται σε αυτό το μεγάλο board, το οποίο είναι διπλωμένο στα δύο. Η μία πλευρά έχει τους Έλληνες, όπως βλέπετε, και τις μονάδες στο κάτω μέρος σαν υπενθύμηση, και το πόσες φορές υπάρχει κάθε μία μέσα στο στράτευμα. Στρατέγκο 1821 είναι πραγματικά ενδιαφέρον και επιτεακή και συλλεκτική έκδοση, ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, και οι υπόλοιπες μονάδες της ελληνικής πλευράς. Ο χάρτης είναι πάρα πολύ όμορφος, κοιτάξτε, έχει το πλέγμα και έχει διάφορα σπίτια, έχουν φτιάξει το δρόμο, τις δύο λίμνες στη μέση, δάση από πάνω, είναι πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο χάρτης, πραγματικά εντυπωσιακός, και από την άλλη πλευρά αντίστοιχα είναι η πλευρά των Τούρκων, με τις μονάδες τους και αντίστοιχα τις υπόλοιπες μονάδες από εδώ. Πολύ ωραία η εικονογράφηση, πάρα πολύ όμορφη. Και γενικά το ταμπλό είναι επίπεδο, πολύ ωραία διάσταση, όμορφο στο μάτι, και γενικά θεωρώ ότι βολεύει πάρα πολύ στο να παίξουν δύο παίχτες ο ένας απέναντι τον άλλον. Γενικά αυτή η καινούργια έκδοση είναι πάρα πολύ ωραία. Η επαιτειακή έχει το ακόμα πιο ελκυστικό γεγονός, το ότι παίζεις πλέον με τις μεριές που έχουμε συνηθίσει και έχουμε αγαπήσει από την Ελληνική Επανάσταση. Πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει μέσα. Και έχω και στο μυαλό μου πρόσφατα την κανονική έκδοση, οπότε μπορώ να σας πω και τις διαφορές. Κατευθείαν σας λέω ότι αυτό το ταμπλό δεν υπάρχει στην προηγούμενη έκδοση, οπότε υπάρχει μόνο στην επαιτειακή. Είναι ένα ταμπλό το οποίο το βάζουν οι παίκτες ανάμεσά τους όταν θα πρέπει να σετάρουν το
ο ένας τη δικό του στράτευμα και ο άλλος ο μπλε το δικό του και ο κόκκινος το δικό του αντίστοιχα. Και ουσιαστικά το παιχνίδι στη βασική έκδοση σου λέει ότι μπορείς να βάλεις το κουτί ανάμεσα στους δύο παίχτες. Εδώ υπάρχει αυτό το ειδικό παραβάν, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, από σκληρό χαρτόνι. Και έχει πάρα πολύ όμορφη εικονογράφηση από τη μία, από την μεριά των κόκκινων και από την άλλη, από τη μεριά των μπλε. Πάρα πολύ όμορφο το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη προσθήκη, και βοηθάει στο να δώσει ακόμα περισσότερες θεματικές νότες στην επετειακή αυτή έκδοση. Μπλε και κόκκινη αντίστοιχα. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουν προσφέρει πάρα πολύ ωραία, ωραίους πόντους στο να αναβαθμιστεί αυτή η έκδοση. Αυτοί οι δύο φάκελοι, τις οποίες δεν θα τους ανοίξω για ευνόητους λόγους, θα τους ανοίξετε μόνο όταν θα παίξετε με τις μυστικές αποστολές. Είναι κάτι το οποίο επίσης υπάρχει μόνο στην επαιτειακή έκδοση. Και τέλος, υπάρχουν οι θήκες με τις μονάδες. Πάμε να δούμε πρώτα τους κόκκινους. Πρέπει να το ανοίξουμε λίγο πρώτα. Το κάθε ένα έχει το δικό του insert, το οποίο έχει μέσα το στράτευμα, το αντίστοιχο. Αυτή λοιπόν είναι η κόκκινη. Θα αφήσω λίγο εδώ κοντά να δείτε την εικονογράφηση. Είναι χαρακτηριστική, είναι πάρα πολύ ταιριαστεί στο θέμα, δεν θα μπορούσε να είναι επαιτειακή έκδοση και να μην έχει τέτοια εικονογράφηση. Κοιτάξτε για παράδειγμα εδώ τους γιονίτσαρους. Το νούμερο πάλι είναι αυτό που δίνει τη δύναμη, όπως και στο βασικό στρατέγκο. Το πλαστικό είναι σκληρό. Και η εικονογράφηση είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί σε βάζει κατευθείαν στο θέμα. Πλέον, το στρατέγκο έχει στρατεύματα τα οποία μπορούμε σαν Έλληνες να... με τα οποία μπορούμε σαν Έλληνες να ταυτιστούμε πολύ περισσότερο λόγω της Ελληνικής Επανάστασης, σαφέστατα. Σίγουρα θα υπάρχει τσακμός στο τραπέζι, ποιος θα παίξει τους κόκκινους και ποιος τους μπλε. Νομίζω οι περισσότεροι θέλουν να παίξουν τους μπλε, αλλά μπορούμε να το λύσουμε αυτό παίζοντας δύο παρτίδες, ο ένας να παίξει τη μία πλευρά τη μία φορά και τη δεύτερη παρτίδα να αλλάξουν θέσεις. Πάρα πολύ ωραία η εικονογράφηση, μου αρέσει πάρα πολύ, γενικά πολύ ποιοτικό το insert αυτό και βολεύει, γιατί μπορείς να το πάρεις και μπροστά σου και να το κρατάς στο χέρι σου ενώ αρχίζεις να τοποθετείς τα στρατεύματα. Δεν θυμάμαι να έχει αυτό το ταψάκι insert στην άλλη έκδοση, να σας πω την αλήθεια. Πρέπει να δούμε λίγο το unboxing video και εκεί. Νομίζω ήταν ενσωματωμένο στο κάτω μέρος του παιχνιδιού και αυτό πραγματικά βολεύει πολύ περισσότερο, γιατί, να και η ελληνική πλευρά, γιατί ενώ έχεις στήσει το ταμπλό, θα σας δείξω ευθύς αμέσως τι εννοώ. Ενώ έχεις στήσει το ταμπλό, κάπως έτσι, και ενώ είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις να στείνεις τα στρατεύματά σου και έχεις βάλει το παραβάν, από εδώ η κόκκινη και από την άλλη μεριά η μπλε, αντίστοιχα, βολεύει πάρα πολύ το συγκεκριμένο την ώρα που σετάρουμε το παιχνίδι, για να το κρατάς στο χέρι σου και να παίρνεις τις μονάδες κατευθείαν από εδώ για να τις τοποθετείς εκεί για να ξεκινήσεις με το αρχικό σου setup. Ας δούμε λίγο και τις ελληνικές μονάδες. Πάρα πολύ όμορφες. Ξεκάθαρα με ελληνικό άρωμα, έτσι. Το μπλε σίγουρα είναι ένα χρώμα το οποίο θα ταιριάζει με την ελληνική μας σημαία και τη χώρα μας γενικότερα. Αλλά εστιάσου και στην εικονογράφηση, μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που έχουν κάνει. Ξεχωρίζουν πολύ ωραίες, πολύ ωραίες φιγούρες και δίνουν, όπως είπα και πριν, πολύ έντονο θεματική νότα στο παιχνίδι. Αυτό λοιπόν είναι το Stratego 1821. Πολύ ωραία, πολύ πλούσια αυτή η έκδοση, επαιτειακή. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς που δεν έχουν δοκιμάσει το Stratego να αποκτήσουν αυτή την έκδοση για διπλό λόγο και για αυτούς που το έχουν να αποκτήσουν και την επαιτειακή έκδοση, γιατί είναι μια έκδοση η οποία νομίζω για μας
τουλάχιστον τις Έλληνες, έχει πρόσθετη αξία. Αυτό λοιπόν ήταν unboxing του Stratego 1821 από την Zito και την Ψύχο Γιος. Θα ακολουθήσει σύντομα ξεχωριστό βίντεο για το πώς παίζει. Θα το εξηγήσω από την αρχή, έτσι ώστε κάποιος που δεν ξέρει καθόλου πώς παίζει το Stratego να μάθει πώς παίζεται το Stratego. Ξαναλέω, είναι οι ίδιοι κανόνες με το 1821, εκτός από την προσθήκη των μυστικών αποστολών που είναι κάτι έξτρα. Οπότε θα σας το εξηγήσω από την αρχή κανονικά για όσους θέλουν να ασχοληθούν κατευθείαν με το Stratego 1821.